Πατρίν και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μην επέστε ο Κύριος ο πάντας αγιάζων και δίκαιος ημάς αναμένει κριτής. Αλεπείς με ψυχή πως μετάνοια, ως υπόνη κράουσα συντάκριση Κύριε ελεησόν με. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των χειρόνιμων τα έργα κατεύθυνον. Και συγχώρηση των πτεσμάτων ημών έτησε, εν το ψάλμι μας των αγγέλων των ύμνων. Κύριε δεχόμεν Κύριε ελεησόν, ότι Άγιος ή ο Θεός σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησο την κληρονομία σου. Ευλόγησο την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησο την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δήμαρχέ μου, αντιδήμαρχε, σε λίγες μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Είναι μια ιστορική στιγμή για την Άουσα, γιατί η ομάδα μας επιστρέφει στη γάμα εθνική κατηγορία μετά από απουσία ετών. Είναι ένα νέο ξεκίνημα και οφείλουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, να δουλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του δύσκολου πρωταθλήματος που αρχίζει την Κυριακή. Όλοι γνωρίζουμε όμως ότι ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος. Χρειάζεται ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας ώστε η ομάδα να πετύχει το στόχο της που είναι μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Μια πορεία όμως αντάξια της βαριάς ποδοσφαιρικής κληρονομιάς και της ιστορίας που έχει γράψει η Νάουσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχω εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σας. Το προηγούμενο διάστημα ξεκινήσαμε το χτίσιμο της ομάδας με τις οδηγίες του τεχνικού επιτελείου με επικεφαλής τον προπονητή κύριο Βαγγέλη Τίσιο. Έγινε πολύ καλή δουλειά και θέλω να σας συγχαρώ όλους σας για την προσπάθεια και που καταβάλατε στη διάρκεια της προετοιμασίας. Τώρα όμως ήρθε η στιγμή της αλήθειας. Ξεκινάμε. Από εσάς θέλω να είστε ενωμένοι, σαν οικογένεια. Να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των προπονητών και του γυμναστή σας. Να είστε πειθαρχημένοι, προσέχοντας τη συμπεριφορά σας μέσα και έξω στο γήπεδο. Η πειθαρχία και η ομόνοια στα αποδυτήρια είναι η βάση για να βγαίνετε στο γήπεδο, ξεδιπλώνοντας τις αρετές που έχετε και ξέρω που τις διαθέτετε. Είστε μονιασμένοι και να δίνετε σε κάθε αγώνα τον καλύτερο σας εαυτό. Εμπρός Ναουσάρα, πάμε δυνατά! Και οι πρωταγωνιστές του βασιλιά των σπορ του ποδοσφαίρου, εσείς οι οποίοι μέσα από την κοπιώδη προσπάθεια μιας ολόκληρης εβδομάδας καλείστε μέσα σε 90 λεπτά να δώσετε το καλύτερο σε αυτό και να μπορέσετε να ικανοποιήσετε πρώτα απ' όλα τους φιλάθλους αλλά και όλους αυτούς που πιστεύουν σε εσάς και προσπαθούν σε πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες να στηρίξουν αυτή την καινούργια προσπάθεια που κάνει η Νάουσα. Θέλω να σας ευχηθώ, όπως η περσινή χρονιά τελείωσε με εξαιρετική επιτυχία και μας έκανε όλους περήφανους και χαρούμενους για την προσπάθειά σας αλλά και για το γεγονός ότι το όνομα της πόλης μας, της Νάουσας, θα ακουστεί ξανά σε μεγάλη κατηγορία. Αυτό το οποίο θέλω να σας ευχηθώ πάνω απ' όλα είναι να έχετε υγεία. Είναι ο βασικός παράγοντας για να μπορέσουμε να
όπως ξεκινούμε αυτή τη χρονιά όλοι καλά, να την τελειώσουμε πάνω απ' όλα γεροί. Από εκεί και πέρα, κάθε επιτυχία, κάθε προσπάθεια είναι πρόσδεκτη. Εκείνο που έχει σημασία όμως και θέλω να το έχετε πάντοτε στο μυαλό σας είναι ότι αυτό που μετράει για τον φύλαθλο κόσμο είναι η προσπάθεια. Η προσπάθεια για τη διάκριση, η προσπάθεια για να κρατήσετε την άουσα ψηλά. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, να ξέρετε ότι είμαστε στο πλάι σας, θα είμαστε στο πλάι σας και εγώ και ο Αντιδήμαρχος και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο θα είμαστε κοντά, τόσο σε επίπεδο στήριξης, διότι πρόεδρε γνωρίζω και εγώ, ο πατέρας μου πριν από πολλά χρόνια διατέλεσε αντιπρόεδρος στην άουσα με το σωμάτο Κατσιαμάκα. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες που έχει και το βάρος που φέρει η διοίκηση για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία μιας ομάδας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο και με γνώμονα τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν, τις οποίες ξέρουμε όλοι, εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος θα στηρίξει την προσπάθεια και οικονομικά. Ταυτόχρονα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Ήδη σήμερα με ενέργειες του Αντιδημάρχου και δικές μου εξασφαλίσαμε την άδεια λειτουργίας του γηπέδου, ώστε να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και η φυσική έδρα της Νάουσας να είναι τυπικά και ουσιαστικά το δημοτικό μας στάδιο. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό. Όλοι εσείς είστε αυτή τη στιγμή πρεσβευτές μιας ιδέας, του αθλητικού ιδεώδους, αλλά είστε ταυτόχρονα και πρεσβευτές της πόλης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της καλής συνεργασίας που έχουμε ήδη με το ΠΑΣ και που θα συνεχίσουμε να έχουμε και Θεού θέλοντος, εφόσον οι σχεδιασμοί μας καταλήξουν θετικά σε κάποιες επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου, να ξέρετε ότι ο Δήμος θα σταθεί τα επόμενα χρόνια ως βασικός υποστηρικτής και χρηματοδότης της προσπάθειας αυτής που γίνεται από την Άουσα, με στόχο να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία θα μπορεί να πρωταγωνιστεί στις μεγάλες κατηγορίες. Εκείνο λοιπόν που θέλω να ζητήσω εγώ κλείνοντας είναι, επειδή ακριβώς η Άουσα θα βγει έξω, θα ακουστεί σε διάφορες περιοχές, θα ταξιδέψει πέρα από τον νομό μας και την περιοχή μας, θα ολοκληρώσουμε μέσα στο φθινόπωρο την μελέτη για το branding, για την ταυτότητα της πόλης. Θα προκύψει λοιπόν ένα νέο λογότυπο, το οποίο θα είναι αυτό που θα είναι, αν θέλετε, η κορονίδα των προσπαθειών μας για την προβολή και την προώθηση της πόλης και την τουριστική της ανάπτυξη. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να ζητήσω αυτό να αποτελέσει κομμάτι της εμφάνισης. Ενδεχομένως φαντάζομαι θα υπάρχει ο χορηγός ο μεγάλος. Στο σωροτσάκι ίσως όπου μπορούμε να μπει και το σήμα αυτό, ούτως ώστε να δείξουμε πως ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι πραγματικά της καθημερινότητας και της αναπτυξιακής ζωής του τόπου.